75 χρόνια συμπληρώνονται, φίλες και φίλοι, από την ημέρα που ιδρύθηκε το εργατοϋπαλληλικό κέντρο του νομού της Φλόρινας. Ήταν κάπου εκεί στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παρακαλώ. Συμπληρώθηκαν λοιπόν 75 χρόνια προσφορά στην κοινωνία μέσα από αγώνες και κατακτήσεις. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, τον κ. Κωνσταντίνο Σιάκο, να μας πει για την εκδήλωση μέσα από την οποία θα γιορταστούν αυτά τα 75 χρόνια, με αφορμή βέβαια και την κοπή βασιλόπιτας του εργατικού κέντρου. Κύριε πρόεδρε, κύριε Σιάκο, καλημέρα, καλό μήνα, υγεία να ευχηθώ. Καλημέρα. Ευόδοση των αγώνων. Καλημέρα κύριε Βούζα σε εσάς, καλημέρα στους φίλους ακροατές που μας ακούνε τόσο στη Φλόρινα όσο και οπουδήποτε, γιατί η τεχνολογία πλέον μας δίνει και αυτό το πλεονέκτημα. Mm-hmm. Λοιπόν, πραγματικά το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας έχει κλείσει ήδη 75 χρόνια ζωής. Πρώτη και για τα 3/4 ενός αιώνα mm-hmm. που έχουν συντελεστεί ίσως οι μεγαλύτερες αλλαγές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Έτσι ακριβώς. Και στην Ευρώπη. Ακριβώς. Το Εργατικό Κέντρο ιδρύθηκε το 1941 λοιπόν. Το 2016 έχει συμπληρώσει πλέον τα 75 χρόνια mm-hmm. και όπως άλλωστε θα θυμάστε και εσείς ότι στα πλαίσια πολλών εκδηλώσεων που έχουμε κάνει για να τιμήσουμε αυτά τα 75 χρόνια κλείνουμε με την παρουσίαση ενός ιστορικού λευκόματος το οποίο περιγράφει την πορεία του χρόνου του Εργατικού Κέντρου όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι πρόκειται όχι απλά για ένα ιστορικό λεύκομα το οποίο παρουσιάζει μόνο και μόνο τους αγώνες του εργατικού κινήματος, αλλά είναι κάτι παραπάνω κατά την άποψή μου. Είναι ο πολιτισμός της περιοχής μας, είναι η ιστορία της περιοχής μας. Γιατί η ιστορία της περιοχής γράφεται με τους ανθρώπους, γράφεται με τους εργαζόμενους, γράφεται με τους ανέργους. Την πιο παραγωγική τάξη της κοινωνίας άλλωστε εκπροσωπούμε και πραγματικά πιστεύουμε ότι εγώ σαν πρόεδρος αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που καταφέραμε να κάνουμε, δηλαδή mm-hmm. να αποτυπώσουμε όλη αυτή την ιστορία μέσα σε ένα λεύκομα το οποίο έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, έχει τα κείμενα, παρουσιάζουν το πώς ξεκινήσαμε και πώς φτάσαμε έως σήμερα. Λοιπόν, θεωρούσαμε υποχρέωσή μας λοιπόν να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής όσους mm-hmm. πριν από εμάς έδωσαν αγώνες για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και κατ' επέκταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα έλεγα. Έτσι ακριβώς. Το συγκεκριμένο λεύκομα εστιάζει στην ιστορία, αφού πρώτα βέβαια έχει πραγματοποιηθεί μια λεπτομερής έρευνα στα αρχεία που είχαμε εδώ στο Εργατικό Κέντρο, mm-hmm. το οποίο οφείλω να πω ότι φανταστείτε σε ένα φοριαμό τα οποία ήταν μέσα στις εικόνες και στις αράχνες και θεωρήσαμε ότι είναι κρίμα αυτά να μην μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε, να τα ψηφοποιήσουμε εν πρώτης και δευτερευόντως να προχωρήσουμε στην έκδοση αυτού του λευκόματος. Πολύ ωραία. Η παρουσίαση λοιπόν. Το ότι υπήρχαν και βέβαια και αυτά τα αρχαία, κύριε Σιάκο, είναι πολύ σημαντικό έτσι, γιατί στην πορεία του χρόνου χάνονται πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και ξέρετε, αυτό που σκεφτήκα από την αρχή όταν ήταν να εκδώσουμε το συγκεκριμένο λεύκομα και πήραμε αυτή την απόφαση ήταν το ότι θα αφήσουμε παρακαταθήκη κάτι στις νέες γενιές. Γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε ποτέ μια λεπτομερής έρευνα στην ιστορία του Εργατικού Κέντρου. Αυτό το λεύκομα θα μας βοηθήσει εμάς να κατανοήσουμε καλύτερα την ιστορία μας. Θα βοηθήσει τους παλαιότερους από εμάς να θυμηθούν κάποια πράγματα και επίσης είναι παρακαταθήκη για τη νέα γενιά. Είναι παρακαταθήκη γιατί όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, οτιδήποτε η πορεία του εργατικού κέντρου μέσα στον χρόνο είναι καταγεγραμμένη εδώ. Να ρωτήσω κάτι, ποιοι βοήθησαν ώστε να φτιαχτεί αυτό το λεύκομα? Λοιπόν, φαντάζομαι ήταν μέσα οι εργαζόμενοι του εργατικού κέντρου που καθημερινά δίνουν αγώνα και το έχουμε δει αυτό. Λοιπόν, καταρχάς αυτό το ιστορικό λεύκομα θέλω να πω και να ευχαριστήσω κιόλας και δημόσια, mm-hmm. δεν θα μπορούσε να εκδοθεί εάν δεν είχαμε την υποστήριξη κάποιων ανθρώπων. Και συγκεκριμένα δεν είχαμε την υποστήριξη του Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας του κ. Στέφανου Μπύρου mm-hmm. αλλά και του Δημάρχου Φλόρινας του κ. Ιωάννη Βοσκόπουλου οι οποίοι όταν παρουσιάσαμε την ιδέα για την έκδοση αυτού του λευκόματος δέχτηκαν με προθυμία και χωρίς δεύτερη σκέψη είναι αλήθεια και οφείλω να το πω αυτό να μας βοηθήσουν και να χρηματοδοτήσουν μέρος του ώστε να μπορέσουμε να είμαστε στη θέση σήμερα να το παρουσιάσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς και τους διαβεβαιώνω ότι συμβάλλουν και αυτοί με τη σειρά τους στο εργατικό κίνημα γενικότερα και ως εργαζόμενους. Ωραία. Και σε αυτή την καταγραφή της ιστορίας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας. Από εκεί και πέρα εργαστήκαν κάποιοι άνθρωποι για να δημιουργηθεί αυτό το λεύκομα, το οποίο θα παρουσιάσουν σε αυτή την εκδήλωση το Σάββατο που μας έρχεται ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, και ο κύριος Αριστής Καζάκος. Λοιπόν,
Όσον αφορά την παρουσία του συγκεκριμένου λευκόματος, πολύ σωστά είπατε, θα πραγματοποιηθεί καταρχάς το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, το ερχόμενο Σάββατο, στις 6 ώρα το απόγευμα, με αφορμή και όλα στην καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπουλου του Εργατικού Κέντρου. Και την παρουσία θα κάνουν ο Χάρης Φανασιάδης, ο οποίος είναι ιστορικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και ένα από τα μαθήματα τα οποία διδάσκει είναι η ιστορία του εργατικού κινήματος. Δηλαδή, ο άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλη την πορεία του εργατικού κινήματος, όχι μόνο στη χώρα, αλλά και παγκόσμια, και όλο αυτό θα το συνδυάσει και με την πορεία του εργατικού κέντρου Φλόρινας. Επίσης, ο Αριστίδης Καζάκος, ο οποίος είναι ένας προβεβλημένος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθηγητής εργατικού δικαίου, εργατολόγος. Λοιπόν, και το συντονισμό όλης αυτής της εκδήλωσης θα έχει ένας δικός μας άνθρωπος, ένας Φλωρινιώτης, ο Ανδρέας Τσόκας, που πίσω από αυτό το όνομα υπάρχει η λέξη πολιτισμός. Οτιδήποτε έχει να κάνει πολιτισμός στη Φλόρινα, από πίσω βλέπουμε το όνομα του Ανδρέα του Τσόκα. Νομίζω ότι η εκδήλωση αυτή είναι εκδήλωση η οποία αρμόζει στους ανθρώπους τους οποίους πριν από εμάς έδωσαν τους αγώνες για τα κεκτημένα τα οποία έχουμε σήμερα. Βέβαια, πολλά από αυτά θα μου πείτε τα χάνουμε, έτσι, αλλά μην μείνουμε εκεί, σήμερα τουλάχιστον, γιατί πραγματικά, εάν θέλουμε να τιμήσουμε κάποιους ανθρώπους, μόνο μέσα από αυτό το... από αυτές τις δράσεις μπορούμε να το κάνουμε. Βέβαια, και στα πλαίσια της παρουσίασης θα βραβεύσουμε την οικογένεια του πρωτεργάτη του εργατικού κινήματος της Φλωρινάς και τον πρώτο πρόεδρο, την οικογένεια του Αριστίδου Αριστίδη, που ήταν ο πρώτος πρόεδρος, ο οποίος δύο χρόνια μετά έπεσε νεκρός στα γερμανικά πυρά, να θυμηθούμε λίγο και την ιστορία μας. Λοιπόν, και θα απονεμηθεί μια τιμητική πλακέτα στην οικογένειά του. Και στο πρόσωπο της οικογένειάς του θεωρώ ότι θα τιμήσουμε όλους τους ανθρώπους που πέρασαν από το εργατικό κέντρο, γιατί καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σήμερα δεν βρίσκονται στην ζωή. Μακάρι να μπορούσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμήσουμε με κάποιο τρόπο. Αλλά θεωρώ μέσα από αυτή την κίνηση είναι μια συμβολική κίνηση, έτσι, τιμώντας όλους τους ανθρώπους που πριν από εμάς πέρασαν από διάφορες θέσεις εδώ στο εργατικό κέντρο. Ήταν πρόεδροι, ήταν γενικοί γραμματείς, είτε ήταν έφοροι, ήταν απλά μέλη. Και έδωσαν και το είναι τους. Έτσι ακριβώς, έδωσαν το είναι τους για να μπορέσει το εργατικό κίνημα να έχει κάποιες κατακτήσεις. Όπως είπατε εσείς, δυστυχώς σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Όμως ο αγώνας συνεχίζεται και είναι διαρκής. Και σας βλέπουμε πολύ συχνά σε πάρα πολλές κινήσεις που κάνετε, δράσεις που κάνετε, με ομιλίες, με κινητοποιήσεις σαν εργατικό κέντρο. Ο επίλογος, ναι, του λευκόματος, και άλλωστε θέλω να περάσουμε και αυτό το μήνυμα, ότι δεν τελειώνουμε εδώ. Αντιθέτως, ο αγώνας συνεχίζεται. Είμαστε υποχρεωμένοι του ρόλου μας να είμαστε δίπλα σε κάθε εργαζόμενο και δίπλα σε κάθε άνεργο της περιοχής, που δυστυχώς η ανεργία μας σήμερα στην περιοχή έχει φτάσει στα ύψη. Είναι ο ρόλος μας εδώ και δεσμευόμαστε εμείς και μέσα στο ραδιοφόνο σας ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια στα πλαίσια πάντα τα οποία μπορούμε να λειτουργήσουμε μέσα σε αυτήν την ασφυκτική και ζωφερή σημερινή κατάσταση στην οποία ζούμε. Καλό θα είναι αυτό να πάει το λεύκομα ενώ στα χέρια πολλών, να το διαβάσουν, να το δουν, να το ψηλαφίσουν, για να μάθουν και μερικά πράγματα το τι έγινε στη Φλόρινα όλο αυτό το διάστημα των 75 χρόνων. Και να δουν ότι πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι που αγωνιούσαν για το μέλλον της περιοχής, για το εργατικό κίνημα, και δεν θα πρέπει να καθόμαστε πια στο καναπέ και να κάνουμε απλά κριτική σε όσα βλέπουμε ίσως στη τηλεόραση ή στο διαδίκτυο. Μοιραία λοιπόν, ναι, κάποιος ξεφυλίζοντας το λεύκομα τώρα θα καταλάβει το ότι ίσως οι εποχές κάποτε ήταν και λίγο διαφορετικές, αλλά ξέρετε, ίσχυε το ένας για όλους και όλοι για τον ένα. Πράγμα το οποίο δυστυχώς στις μέρες μας δεν ισχύει, και μπορούμε να βρούμε 1000 αιτίες το οποίο δεν ισχύει, αλλά ναι, πραγματικά ήρθε η ώρα να σηκωθούμε από το καναπέ, από την ασφάλεια του καναπέ μας, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα πάλι να επιστρέψουμε στη συλλογικότητα, ώστε μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε κάτι για την περιοχή μας πρώτα απ' όλα, για τους ίδιους μας εαυτούς, για τις οικογένειες και για τα παιδιά μας, για τις νέες γενιές οι οποίες έρχονται από πίσω. Εγώ να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που πήρατε να γίνει αυτό το λεύκομα. Γιατί, επαναλαμβάνω, πρέπει να το έχει κάθε οικογένεια στην περιοχή μας, γιατί είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας, ένα κομμάτι των αγώνων των ίδιων των ανθρώπων της Φλόρινας, και να καλέσω για μία φορά όλους όσους μας ακούνε σήμερα, Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα Γενικών Ελεύσεων του Εργατικού Κέντρου. Εκεί θα γίνει η κοπή της Βασιλόπουλας, αλλά και η παρουσίαση του λευκόματος, το οποίο έγινε και με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
Όσον αφορά την έκδοση του λευκώματος, έγινε με την υποστήριξη, όπως είπαμε νωρίτερα, της περιφέρειας και του Δήμου. Κύριου Μπύρου και του Δήμου. Όσον αφορά την εκδήλωση, λοιπόν, υποστηρικτής της εκδήλωσης είναι η ΔΕΗ, πραγματικά, και έχει αποδείξει ότι εκτός από ενέργεια παράγει και προάγει τον πολιτισμό. Και η αλήθεια είναι, επειδή οφείλω να το ομολογήσω, ότι η πρόταση, πριν την κάνουμε εμείς, υπήρχε αυτοπρόταση από τους ανθρώπους της ΔΕΗ, ότι παιδιά να βοηθήσουμε και εμείς και να συμβάλλουμε σε αυτή την όμορφη εκδήλωση την οποία έχετε κάνει. Πολύ ωραία. Πρέπει να δώσει και ορισμένα ανταποδοτικά η ΔΕΗ, έστω και αυτά. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Έρχονται πολλά, έρχονται πολλές εξελίξεις στην περιοχή μας. Είμαστε εδώ και τις παρακολουθούμε. Εμείς στο εργατικό κέντρο έχουμε καθαρές θέσεις και απόψεις, οι οποίες βέβαια, αν ψάξουμε πίσω το χρόνο, είναι πάγιες και, για την περιοχή μας. Βλέπε Αχλάδα, για παράδειγμα, έτσι. Εμείς συζητάμε θέσεις εργασίας αξιοπρεπείς, σεβόμενες την εργατική νομοθεσία. Οφείλουμε να συνεχίσουμε εκεί και αυτό πράττουμε. Να δούμε Αχλάδα, να δούμε το νέο project της Μελίτης, να δούμε βιομηχανικές περιοχές, να δούμε την επιχειρηματικότητα, οπουδήποτε δηλαδή παράγεται έστω και μια θέση εργασίας, εμείς είμαστε εκεί για να την υποστηρίξουμε. Μάλιστα. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε στους νέους ότι υπάρχει συνεχής ενημέρωση από το εργατικό κέντρο για τις νέες θέσεις εργασίας, όπου και αν ανοίγουν αυτές. 1, 2, 5, 10, οπουδήποτε και ανοίγουν, υπάρχει συνεχής ενημέρωση από το εργατικό κέντρο και μία επικοινωνία με το εργατικό κέντρο μπορεί να σας δει και μία δουλειά. Στα πλαίσια της νέας τεχνολογίας, θα έλεγα, το εργατικό κέντρο δηλώνει παρόν. Δηλώνει παρόν μέσα από την ανανεωμένη ιστοσελίδα, τον ισότοπο που έχουμε, το ekf.gr, είναι τα αρχικά εργατικό κέντρο florines.gr, και μέσα από τα social media, μέσα από το Facebook, όπου καθημερινά υπάρχουν πάρα πολλές αναρτήσεις, τόσο για προγράμματα, για θέσεις εργασίας, για επιδόματα, για εργασιακά δικαιώματα, αλλά πάγια άποψή μας είναι ότι ακόμα και μία θέση εργασίας να υπάρχει, εμείς σαν εργατικό κέντρο οφείλουμε να την δημοσιοποιήσουμε. Δεν κρατάμε καμία θέση εργασίας στο σιρτάρι, ακόμα και μία να είναι, θα την αναρτήσουμε στο διαδίκτυο, ώστε κάθε ένας πολίτης της περιοχής να έχει το δικαίωμα και την πρόσβαση στην εργασία. Γιατί νομίζω ότι σε ένα κράτος δικαίου είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση εργασίας για όλους. Έτσι, αυτό ακριβώς πράττουμε μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία και από το διαδίκτυο. Όπως επίσης προσπαθήσαμε να αναβαθμίσουμε και το θεσμικό μας ρόλο, καθιστώντας το εργατικό κέντρο Φλόρινας το πρώτο εργατικό κέντρο στη χώρα, το οποίο είναι επιστοποιημένο με σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση και δείχνει κιόλας και τον τρόπο τον οποίο σκεφτόμαστε και τον τρόπο τον οποίο λειτουργούμε. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε ολοκληρωμένη διαχειριστική τέλος πάντων, διαχειριζόμαστε σωστά και όχι απλά να διαχειριζόμαστε, να είμαστε και πιστοποιημένοι για αυτό το οποίο κάνουμε. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, οι οποίες προσφέρουμε να είναι και πιστοποιημένες. Πολύ σημαντικό και αυτό. Το οποίο, αν σκεφτούμε και λίγο παραπάνω, μπορεί να μας δώσει και πάρα πολλά ωφέλη. Δηλαδή, ήδη το βήμα έγινε. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε και ήδη φροντίζουμε γι' αυτό είναι να πιστοποιήσουμε τις αίθουσές μας. Μπορούμε να φέρουμε κάποια προγράμματα μελλοντικά. Αλλά αν δεν τα έχεις αυτά, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δηλαδή, βήμα-βήμα στείλουμε τις υποδομές μας, ώστε να μπορέσουμε αύριο μεθαύριο να κατακτήσουμε και κάποια προγράμματα για τους ανέργους. Γιατί η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι το πώς θα δημιουργήσουμε, θα βοηθήσουμε μάλλον και εμείς να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Να μειωθεί αυτή η γάγρανα που λέγεται ανεργία στην περιοχή μας. Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, είναι μια περιοχή που μπορούμε να το κάνουμε. Οι δουλειές είναι μπροστά μας, αλλά δυστυχώς κάποιοι παίζουν παιχνίδια πίσω από την πλάτη μας ή πάνω στην πλάτη μας. Δυστυχώς. Και για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η πολιτεία κατά καιρούς έχει δείξει το ότι δεν έχει συμπεριφερθεί στην περιοχή μας όπως θα έπρεπε και αυτό ο τίτλος τον οποίο ακούγαμε κάποτε και μας άρεσε και λέγαμε ότι η Ελλάδα αρχίζει από την Φλόρινα, δυστυχώς δεν είναι έτσι. Δυστυχώς δεν είναι. Βέβαια στο χέρι μας είναι όλο αυτό να το αλλάξουμε, γιατί ξέρετε το 1968 κατά την επανάσταση των φοιτητών στον Παρίσι ένα από τους τύπους έγραφε αν όχι τώρα ποιοι, αν όχι εμείς, μάλλον εάν όχι τώρα πότε, αν όχι εμείς ποιοι. Νομίζω ότι αυτό το σύνθημα είναι πιο επικαιρό από ποτέ να το κάνουμε πράξη. Γι' αυτό λέω, αν δεν το κάνουμε τώρα και αν δεν το κάνουμε εμείς, νομίζω ότι έχουμε χάσει μια τεράστια ευκαιρία
για να μπορέσουμε να βγάλουμε από το τέλμα την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Και πάλι συγχαρητήρια για την έκδοση του Λευκώματος. Να ευχηθώ καλή χρονιά, κύριε Σιάκο, σε όλα τα μέλη του εργατικού κέντρου. Να πάνε όλα καλά, να βγουν περισσότερες θέσεις εργασίας, να δουλέψει ο κόσμος, γιατί το έχουμε ανάγκη. Και όχι απλά να τα κατοστήσει το εργατικό κέντρο, να τα χυλάσει και να συνεχίσει τους αγώνες, γιατί προσφέρει στην κοινωνία μας. Από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, σαν ραδιόφωνο, σαν Ράδιο Λεύκοβο, για την προώθηση βέβαια πάντα και το οποιονδήποτε δελτίων τύπου ή οποιαδήποτε εκδήλωση κάνουμε για την προβολή της και ότι είστε κοντά σε εμάς και όταν είστε κοντά σε εμάς είστε κοντά στον κάθε ένα εργαζόμενο και άνεργο της περιοχής. Σας ευχαριστούμε θερμά και πάλι να καλέσω τον κόσμο το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο, κοπή Βασιλόπιτας του Εργατικού Κέντρου αλλά και παρουσίαση του πολύ αυτού σημαντικού Λευκώματος για τα 75 χρόνια προσφορά στην κοινωνία μας του Εργατικού Κέντρου Φλόνας. Κύριε Σιάκο, σας ευχαριστώ και πάλι θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Φλόρενς, τον κύριο Κωνσταντίνο Σιάκο. Τον είχαμε μαζί μας για αυτή τη σημαντική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου. Επαναλαμβάνουμε στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου στις 6 το απόγευμα. Πάτε εκεί και καλό θα είναι να αποκτήσετε αυτό το Λεύκωμα, γιατί είναι, όπως είπαμε, ένα κομμάτι της δικής μας ιστορίας των αγώνων των απλών ανθρώπων μέσα από το Εργατικό Κέντρο της Φλόρενς. Ράδιο Λεύκοβο